Το τελευταίο διάστημα συναντάμε όλο και περισσότερο τον όρο τεχνητή νοημοσύνη. Τι περιλαμβάνει όμως αυτός ο όρος? Η τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου, όπως είναι η μάθηση, ο σχεδιασμός και η δημιουργικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά τις μηχανές ικανές να κατανοούν το περιβάλλον τους, να επιλύουν προβλήματα και να δρουν προς την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Ο υπολογιστή λαμβάνει δεδομένα, ήδη έτοιμα ή συλλεγμένα μέσω αισθητήρων, όπω για παράδειγμα μέσω μια κάμερα. Τα επεξεργάζεται και ανταποκρίνεται βάσει αυτών. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποφέρει πολλά ωφέλη στου πολίτε, όπω καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, ασφαλέστερε και καθαρότερε μεταφορέ, εξατομικευμένε φθηνότερε υπηρεσίε. Μπορεί επίση να διευκολύνει την πρόσβαση στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση αλλά και να δημιουργήσει κείμενα, εικόνες, καθώς και βίντεο ή μουσική. Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέο περιεχόμενο με τη μορφή γραπτού κειμένου, ήχου, εικόνων ή βίντεο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει ένα διήγημα βασισμένο στο ύφος ενός συγκεκριμένου συγγραφέα να δημιουργήσει μια ρεαλιστική εικόνα ενός ατόμου που δεν υπάρχει, να συνθέσει μια μουσική στο ύφος ενός διάσημου συνθέτη ή να δημιουργήσει ένα βίντεο κλιπ από μια απλή κειμενική περιγραφή. Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι αλάνθαστα και φυσικά δεν γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ καλού και κακού. Δεν μπορεί πάντα να ξεχωρίσει τα γεγονότα από τη μυθοπλασία ή να ξέρει από πού προέρχονται οι πληροφορίες του. Μπορεί ακόμη και να χρησιμοποιήσει την εργασία κάποιου χωρίς να αναφέρει το όνομα του δημιουργού. Είναι βασικό, λοιπόν, να χρησιμοποιούμε την κριτική μας σκέψη και πάντα να ελέγχουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω αυτής της τεχνολογίας. Να θυμάστε, πρέπει να είμαστε έξυπνοι και υπεύθυνοι με τον τρόπο που τη χρησιμοποιούμε.